Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, podcast νούμερο 64. Η απόψηνή μας θεματολογία αφορά τη γυναίκα, συγκεκριμένα τη γυναίκα στη Δύση, συγκριτικά με τη γυναίκα στο Ισλάμ. Είναι μια θεματολογία που πραγματικά κυριαρχεί όταν έρχεται η συζήτηση στο Ισλάμ. Και συχνά, σαν Μουσουλμάνοι, ε, έχουμε ακούσει, ακούμε πολλά για αυτό το θέμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα βεβαίως, Ακούμε συχνά την καραμέλα, την ρητορική του τύπου ότι οι γυναίκες μας είναι καταπιεσμένες και ότι οι γυναίκες στη Δύση είναι οι ελεύθερες. Έχουμε απαντήσει βεβαίως σε αυτά τα θέματα και σε προηγούμενα podcast και σε άρθρα και σε βίντεο και σε ομιλίες αλλά σε αυτό το podcast, σε αυτή την παρουσίαση θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Θέλω να προσθέσω ορισμένα στοιχεία, ορισμένα πράγματα, τα οποία νομίζω ότι είναι ε, πραγματικότητα ε, και ως ένα σημείο τα βλέπεις και εμπειρικά, κάποιες λεπτομέρειες. Ε, θα δούμε ε, δύο ε, παραδείγματα, ε, δύο σενάρια, τα οποία είναι μέσα στη ζωή ή και κυριαρχούν στις ζωές των ε, δύο γυναικών, όπως θα δούμε, μιας μουσουλμάνας η οποία μεγαλώνει σε μουσουλμανικό περιβάλλον, σε μουσουλμανικό σπίτι, σε μουσουλμανικές αντιλήψεις, σύγκριση με μία μη μουσουλμάνα της δύση που μεγαλώνει σε όλες αυτές τις δίθεν ελευθερίες και σε όλη αυτή την κοινωνία που υποτίθεται ότι είναι ίση με τον άντρα. Καταρχάς, πριν περάσουμε σε αυτή τη σύγκριση, σε αυτά τα δύο σενάρια που θα δούμε με λεπτομέρεια, τους ρωτάς γιατί οι γυναίκες μας, οι μουσουλμάνες, είναι καταπιεσμένες, δηλαδή πού καταπιέζονται, ε, τι είναι αυτό το συγκεκριμένο που βλέπεις ως καταπίεση και δεν έχουν να σου απαντήσουν κάτι, δεν, κάτι συγκεκριμένο δεν έχουν να σου πούν. Τις περισσότερες φορές το μυαλό τους πάει σε κάτι που είδαν στην τηλεόραση, έτσι βιαστικά, σε κάτι που άκουσαν, πάλι βιαστικά, και είναι και αυτή η προσέγγιση του σπασμένου τηλεφώνου της πληροφορίας πολλές φορές όχι μία πραγματικότητα, μία εμπειρία, μία μελέτη, μία έρευνα ακόμα και οι εμπειρίες τους, αν τους ακούσεις να τις εξιστορούν έχουν τα δικά τους στερεότυπα, πρότυπα, ορισμούς περί ελευθερίας ορισμούς περί καταπίεσης, όπου η άλλη πλευρά εξ αρχής δεν τα αντιλαμβάνεται κατά αυτόν τον τρόπο διότι έχει γαλουχηθεί διαφορετικά, έχει διαφορετική κόσμο αντίληψη ε, και μια διαφορετική κοσμοθεωρία ήθη και έθιμα. Δεν μπορείς να έρχεσαι με τους δικούς σου ορισμούς να θέτεις τι είναι καταπίεση και τι είναι ελευθερία. Παρένθεση, αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα το κάνουμε και εμείς, ούτως ώστε να δώσουμε μια γεύση το πώς βλέπουμε και εμείς τα πράγματα σαν μουσουλμάνοι. Αυτό το ατόπιμα είναι κάτι που ο δυτικός κόσμος γενικά το διαπράττει. Όχι μόνο στο ζήτημα περί ελευθεριών της γυναίκας, αλλά γενικότερα το πώς αντιλαμβάνεται το Ισλάμ, η δυτική ματιά ε, του Ισλάμ, ως προ το, προς το Ισλάμ. Εξαρτάται λοιπόν πώς το βλέπεις. Σε αυτό το podcast εμεί θα δώσουμε σαν μουσουλμάνοι τη δικιά μα οπτική, τους δικούς μας ορισμούς, όπου έχω την αίσθηση ε, και πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν αρκετοί ότι είναι και πιο ρεαλιστικοί. Τι είναι αυτό που ονομάζουν ελευθερία στη Δύση. Τι είναι αυτό που ονομάζουν καταπίεση στις μουσουλμάνες. Αλλά θα δούμε λίγο αντίστροφα τα πράγματα. Θα τα δούμε με μια διαφορετική ματιά. Παίρνουμε λοιπόν το παράδειγμά μας. Τα σενάρια. Έχεις δύο κορίτσια, έχεις δύο γυναίκες που μεγαλώνουν. Ε, η μία στο δυτικό κόσμο ή μάλλον πιο σωστά με δυτικέ αρχές. Αυτό τώρα δεν είναι και κάτι συγκεκριμένο γιατί δυτικέ αρχές πώς είναι λίγο ρευστό. Αλλά τέλος πάντων όλο αυτό περί πολιτικής ορθότητας, φεμινισμού, προοδευτικότητα, ισότητα, δημοκρατίες, κοινωνίες τέλος πάντων που ενστερνίζονται αυτά τα πράγματα. Και απ' την άλλη έχεις ένα κορίτσι ε, μουσουλμάνα που μεγαλώνει με τις αρχές του Κορανίου, τη Σούνα και ο περίγυρός του βεβαίως στηρεί αυτές τις αρχές. Σημαντική προϋπόθεση και στο ένα παράδειγμα και στο άλλο σίγουρα στην πραγματική ζωή μπορεί να υπάρχουν έτσι αποκλήσεις αλλά όχι τόσο μεγάλες. Ένα κορίτσι στο δυτικό κόσμο μεγαλώνει και μεγαλώνει και παρατηρεί κάποια πρότυπα. Τι βλέπει σαν πρότυπο. Την μάνα. Όχι. Διότι πολλές φορές απουσιάζει και είναι στην εργασία. Τι βλέπει σαν πρότυπο τον εκπαιδευτικό σπάνια δυστυχώς τις περισσότερες φορές τα πρότυπα είναι η τηλεόραση ε, καλλιτέχνες παρένθεση καλλιτέχνες πολύ κακής ποιότητας ε, instagram κοινωνικά δίκτυα είναι αυτό μια μορφή που εμπνέει κάτι ποιοτικό προ την πνευματική του ανάπτυξη και καλλιέργεια η απάντηση είναι σίγουρα όχι σπάνιε. Δηλαδή, πολύ σπάνια ένα κορίτσι στο δυτικό κόσμο να έχει αγάπη ω προ το βιβλίο, ω προ την μάθηση. Έτσι. Ένα κορίτσι στο δυτικό κόσμο, πέρα από αυτά, βομβαρδίζεται καθημερινά μέσα από αυτό το προπαγανδιστικό κατηχητικό που λέγεται τηλεόραση και κοινωνικά δίκτυα, βομβαρδίζεται με άπειρες εικόνες. Με άπειρες εικόνες από σώματα. Σώματα, κορμιά, μη ρεαλιστικά. Σεύτικα, πλαστικά πολλές φορές αναλογίες ανορεξίας πολλές φορές και με μηνύματα υποσυνείδητα ότι πρέπει να γίνεις έτσι να μοιάσει στην τάδε για ποιο λόγο για να είσαι αποδεκτή από τον περίγυρό σου και πιο συγκεκριμένα τι είναι το μήνυμα που περνιέται να δημοσιεύεις την ομορφιά σου να δημοσιεύεις τα απόκριφά σου μέρη όσο γίνεται για να μην χαρακτηριστείς οπισθοδρομική για να είσαι στη μόδα για να είσαι αποδεκτή ιδιαίτερα από κάποια αγόρια της ηλικία σου για να μπορείς να αρέσεις από την άλλη το δίθεν καταπιεστικό κορίτσι που είναι η μουσουλμάνα το καταπιεσμένο κορίτσι πιο σωστά που είναι η μουσουλμάνα τι είναι αυτό που μαθαίνει τι πρέπει να μαθαίνει, παρένθεση, να το πούμε και εμείς σαν μουσουλμάνοι, μήνυμα προς τους μουσουλμάνους που ακούνε και βλέπουν, τι πρέπει να μαθαίνει. Έτσι. Ότι η ομορφιά σου είναι ένα δικό σου θέμα, η ομορφιά σου ανήκει αποκλειστικά σε εσένα, η ομορφιά σου είναι ανεκτήμη της αξίας και επειδή είναι ανεκτήμη της αξίας, κατά συνέπεια, δεν είναι θέαμα για το κάθε μάτι του καθένα να βλέπει στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και σε όλα αυτά τα κοινωνικά μέσα. Όταν κάτι είναι ανεκτήμητες αξίας, μαθαίνεις ότι είναι ανεκτήμητες αξίας, καταλήγεις να το εκτιμάς, καταλήγεις να το προστατεύεις, καταλήγεις να το διαφυλάτεις για εσένα και όχι απλά να το δείχνεις δεξιά και αριστερά. Με το χέρι στην καρδιά, να απαντήσουμε στο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα της σύγκρισης γιατί έχουμε και άλλα κομμάτια συγκρίσεως μεταξύ αυτών των δύο κοριτσιών, ποιο άτομο διδάσκεται ελευθερία, ηθική και μακροπρόθεσμα, πολύ σημαντικό, ποιο άτομο, ποιο κορίτσι πιστεύετε ότι θα είναι προστατευμένο στην κοινωνία του, ασφαλισμένο, σε μια κοινωνία, να τονίσουμε, τη δυτική που μαστίζεται από σεξουαλικές επιθέσεις, Εμετικά σλόγγαν του τύπου δεν έχει σημασία τι φοράς, μπορείς να είσαι και γυμνή, σλόγγαν του τύπου παρόμοιας ανοησίας, δεν έχει σημασία τι επιλογές κάνεις, έτσι. Δηλαδή, μια κοινωνία που μαθαίνει στο άτομο ότι έχει μόνο δικαιώματα, αλλά όχι υποχρεώσεις ε, και όχι μια έτσι ε, οριμότητα, να μάθει να, με οριμότητα κάποιες επιλογές που πρέπει να κάνει. Συνεχίζουμε με τη συγκριτική μας, παραμένουμε σε αυτά τα δύο κορίτσια τα οποία μεγαλώνουν, έτσι βλέπουμε την παιδική του ηλικία ως προς την εφηβεία τους, την ενηλικίωσή τους. Το κορίτσι του δυτικού κόσμου, το κορίτσι σε ένα ισλαμικό περιβάλλον, έτσι. Τα κορίτσια αυτά φαίνονται να φτάνουν σε αυτό που λέμε εφηβεία. Το κορίτσι της Δύσης κάνει μια εισαγωγή στην έννοια της γύμνιας, η οποία εκλογικεύεται ο περίγυρος πλέον, οι τάσει της μόδας, όλοι σχεδόν τις λένε με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, αφέρεσε ρούχα από πάνω σου, ή άλλος δεν θα είσαι ελεύθερη. Όσο πιο γυμνή, τόσο πιο ελεύθερη. Από την άλλη η μουσουλμάνα μαθαίνει ότι αυτός ο οποίος θέλει να δει την ομορφιά σου, αυτό το ανεκτήμητης αξίας όπως το περιγράψαμε, το οποίο έχεις από το δημιουργό σου, πρέπει να έρθει σε εσένα με μία μορφή δέσμευσης και όχι απλά να περάσουμε καλά. δάλος αυτό που έχεις ως ανεκτήμητη αξία δεν, έχει, δεν, δεν, αξίζει τίποτα. Πάβει να έχει αξία. Τα κορίτσια αυτά συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Το κορίτσι της Δύσης ως γυναίκα πλέον αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να βιοποριστεί και πρέπει να εργαστεί. Έχει φάει το παραμύθι περί ελευθερίας και ότι κάνει ότι αυτό που κάνει ένας άνδρας πρέπει να το κάνει και εκείνη οι υποχρεώσεις του άνδρα πρέπει να μεταφερθούν αυτόματα και σε εκείνη η δάλος δεν έχει ισότητα είναι ο ορισμός της κοροϊδίας και έρχεται με την αντιμέτωπη με την άβολη αυτή κατάσταση του να προσπαθεί να επιβιώσει, να δουλέψει πολλές ώρες με εξάντληση σύντοτι έχει και παιδιά έτσι, σπάνια βεβαίως γιατί αυτό καταλήγει να μην κάνει οικογένεια. Η Οι μουσουλμάνα την ίδια ώρα, στην ίδια φάση της ζωής της πάνω κάτω παντρεύεται, ανοίγει σπίτι, κάνει οικογένεια γνωρίζει από τη θρησκεία της ότι τα λεφτά του άντρα της είναι και δικά της λεφτά χωρίς τον παραμικρό υδρότα από μεριά τη ένα από τα βασικά της ισλαμικά δικαιώματα. Η γυναίκα της Δύσης πλέον γυναίκα στα 35, 40, καταλήγει να είναι μόνη τη, καταλήγει να τραβιέται σε σχέσεις αποτυχημένε. Ο κάθε ένας αποτυχημένος περνάει από τη ζωή της, ο οποίος έχει το σλόγγαν της ισότητας και εκμεταλλεύεται την ισότητα για να μπορεί να την εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο σε όλα τα επίπεδα της ζωής της, καταλήγει να είναι μόνη της, σχεδόν μόνη της με μιζέρια, με στεναχώρια, εναλλαγή συντρόφων και ένα σωρό ψυχολογικά προβλήματα. Την ίδια ώρα η μουσουλμάνα, σε αυτή την ηλικία, στα 35 με 40, έχει άνδρα να την προσέχει, να την φροντίζει, έχει τα παιδιά της, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονται στην ε, προεφηβεία, έχει το σπίτι της. Αυτό που μόλις περιγράψαμε, Ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά, ποιος βγαίνει ως αποτέλεσμα να είναι ο καταπιεσμένος, ποιος είναι αυτός που έχει πέσει θύμα προπαγάνδας και εξαπάτησης από μικρή ηλικία, ποιος είναι αυτός που έχει υποστεί πλήση εγκεφάλου. Η συγκριτική αυτή σίγουρα έχει κάποια σημεία κενά και υπεραπλουστευμένα, αλλά επιτιδευμένα έτσι ώστε να περιγράψουμε πάνω κάτω τις ζωές των δύο γυναικών. Και κάποιο μπορεί να πει: Θέλει να μα πει, Άχμαντο, ότι δεν υπάρχει αδικία και καταπίεση στι μουσουλμάνε. Όχι, δεν λέω αυτό. Σίγουρα θα ήταν κάτι υπερβολικό αν το υποστήριζα. Εδώ όμω μιλάμε για την ιδεολογία, για την θρησκεία, για την κοσμοαντίληψη, το τι διδάσκει και τι προωθεί η κοσμοαντίληψη. Γιατί αυτά είναι που προωθούνται. Και αν αυτό που προωθείται γίνεται πράξη, τότε αυτά τα σενάρια έχουμε. Κακά τα ψέματα. Και όποιο λέει ότι από την θεωρία έχουμε τεράστια διαφορά με την πράξη, γιατί άλλα βλέπουμε και άλλα ακούμε, τους απαντώ και τους λέω ότι ποτέ στη ζωή σας δεν ζήσατε σαν μουσουλμάνοι, παρά μόνο ότι ακούτε και βλέπετε σε ταινίες, σε σειρέ, σε περιοδικά, σε βιβλία φαντασίας και ρομάντζο, όπως επίσης και σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ που κατασκευάζονται περισσότερο για γεωπολιτικούς λόγους παρά για να περιγράψουν μια κοινωνική πραγματικότητα, αυτό που έγινε στο Ιράν για παράδειγμα. Είχα τονίσει και σε παλαιότερο βίντεο η καταπίεση και η έλλειψη δικαιωμάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, γενικότερα οι γυναίκες, δεν έχει να κάνει ούτε με τη θρησκεία. Έχει να κάνει με ανθρώπινες νοοτροπίες και συμπεριφορές, οι οποίες ούτε θρησκεία έχουν, ούτε χρώμα, ούτε φυλή, ούτε εθνικότητα. Το έγκλημα, η βία και η καταπίεση δικαιωμάτων δεν έχουν να κάνουν με μια θρησκευτική ταμπέλα ή με μια εθνική καταγωγή. Και αυτό αποδεικνύεται εύκολα και με την πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα, η οποία είναι και η πρώτη στο είδος της για το πώς η γυναίκα στην Ευρώπη κυριολεκτικά υποφέρει από αυτό που λέμε ε, βία, που φτάνει μέχρι α, στα επίπεδα της δολοφονίας, σεξουαλική βία και εδώ σε αυτό το κομμάτι προσωπικά πιστεύω ότι σχετίζεται με την ιδεολογία του δυτικού τρόπου ζωής, η σεξουαλική βία με αυτήν την σεξουαλική ελευθερία, την βία στον εργασιακό χώρο της δελοφονίας γενικών θέλω να διαβάσω κάποια πράγματα από την πρόσφατη έρευνα που κυκλοφορεί από την εφημερίδα των συντακτών και γράφει τα εξής είναι μεγάλη βεβαίω δεν τη διαβάσουμε όλοι μια έτσι γεύση να πάρουμε κάποια σημεία γυναικοκτονίες και αύξηση της βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη στον καιρό της πανδημίας τα πανευρωπαϊκά πρωτεία διατηρεί η Ελλάδα σε ένα αιματηρό σκηνικό έμφυλης βίας και ανισότητας που διαιωνίζεται και οξύνεται αλλάζοντας απλώς τραγικούς πρωταγωνιστές. Μια πολύμινη διασυνοριακή έρευνα δεδομένων από το MIR που διεξάγεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη με την συμμετοχή 18 δημοσιογραφικών ομάδων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσιογραφίας Δεδομένων και ρίχνει φως στην κουλτούρα της μη αντιμετώπισης μιας επιδημίας εντός εισαγωγικών από τις ευρωπαϊκές χώρες. Και διαβάζουμε εδώ πέρα για την έκρηξη γυναικοκτονιών στην Ελλάδα, για τον χάρτη της βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη σήμερα, όπου λέει ότι αυτή η έρευνα βασίστηκε σε δύο πρωταρχικές πηγές δεδομένων, αρχικά τους δείκτες του ε, EIG για την καταγραφή της συντροφικής βίας κατά των γυναικών και ως συντροφική βία το ορίζει ε, λέει κάθε πράξη φυσικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που σημειώνεται μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων, συντρόφων ασχέτως το αν κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Σε άλλο σημείο λέει ότι την υψηλότερη αύξηση 187,5% στις γυναικοκτονίες συνολικά σημείωσε το 2021 η Ελλάδα. Από 8 περιστατικά το 2020 σε 23, το 2021 σε 23 το 2021, άλμα είχαμε και στην Σουηδία, μια με αύξηση γυναικοκτονιών 120% το 2018 σε σύγκριση με το 2017, ενώ η Εσθονία και η Σλοβενία σημείωσαν αύξηση 100% το 2015 και το 2020 αντίστοιχα. Συγκρίνοντας λέει τη διετία της πανδημίας με το 2019 προκύπτει ότι σε Ελλάδα, Σλοβενία, Γερμανία και Ιταλία υπήρξε σημαντική αύξηση στις γενοκοκτονίες. Και να διαβάσουμε ένα κομμάτι ακόμα για την σεξουαλική βία. Την έρευνα μπορείτε να τη βρείτε όπως είπαμε στην εφημερίδα των συντακτών που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο. Στον δίκτυ της σεξουαλικής βίας η Ελλάδα, η Σερβία, η Σλοβενία παρουσίασαν σημαντικές αυξήσεις στα αίτη της πανδημίας. Συγκεκριμένα η σεξουαλική βία στην Ελλάδα αυξήθηκε 115,6 το 2020 και 104,3 το 2021. Στη Σερβία αυξήθηκε κατά 76% το 2021 μετά από μείωση μείον 52,6% το 2020, ενώ στη Σλοβενία αυξήθηκε κατά 64,3% το 2020 και 17,4% το 2021. Η Γερμανία σημείωσε αύξηση 8% το 2020, ενώ και η Ουγγαρία σημείωσε αύξηση 20,8% το 2020, αλλά μεταβολή μείον 6,3% το 2021. Βάσει των στοιχείων της Eurostat, το 2020 η Ουγγαρία και η Ελλάδα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στους, ε, στους αναφερόμενους βιασμούς γυναικών 41,2% και 36,5% αντίστοιχα, με τη Ρουμανία και τη Σλοβενία να ακολουθούν. Συνολικά τα πρωτεία κατέχει η Σουηδία με 135 θύματα βιασμού και 197 θύματα σεξουαλικής επίθεσης ανά 100.000 γυναικείο πληθυσμό μεταξύ 2015 και 2020. Και τέλος, η Γαλλία, η Φιλανδία και η Δανία ακολουθούν με 54, 41 και 47 θύματα ανά 100.000 γυναικείου πληθυσμού αντίστοιχα. Ως προς τις σεξουαλικές επιθέσεις, η Γαλλία, η Δανία, η Γερμανία και η Φιλανδία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά. Αυτά για αυτούς που όταν τους λες α τι λέει το Ισλάμ για τη γυναίκα, ως θρησκεία σου απαντάνε χωρίς ίχνος τεκμήριωσης και απόδειξη, απλά από αντίδραση, ναι καλά, τα είδαμε πώς συμπεριφέρονται σε αραβικές Ισλαμικές χώρες και δεν έχουν την παραμικρή, την παραμικρή στοιχειοθέτηση. Όχι, τίποτα δεν είδες, για την ακρίβεια δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Όλα, όλη αυτή η δίθεν γνώση σου είναι απλά το τι άκουσες δεξιά και αριστερά και τι ερμηνεύεις εσύ σε συζητήσεις τύπου καθενείου. Για αυτές όμως εδώ, αυτές εδώ οι έρευνες με συγκεκριμένους αριθμούς και καταγραφές, αυτές αποτυπώνουν και τις αποτυπώνουν στον χώρο ε, τον οποίο λες εσύ ότι υπάρχει ελευθερία και ισότητα. Ξανατονίζω και το θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό το κομμάτι και να ολοκληρώσω με αυτό. Δεν υποστηρίζω ότι στις τάξεις των μουσουλμάνων απουσιάζει η καταπίεση των Αυτό που λέω ε, ως συμπέρασμα είναι ότι η θρησκεία, η ιδεολογία, η υπεποίθεση δεν έχει καμία σχέση με εγκληματικές ενέργειες. Οι εγκληματικές ενέργειες τέτοιου είδους σχετίζονται με την ανθρώπινη παραβατική συμπεριφορά. Όσο υπάρχει άνθρωπος, δυστυχώς θα υπάρχουν και αυτά τα πράγματα. Παντού. Άσχετα με την εθνικότητα, την φυλή, το χρώμα και τη θρησκεία. Παρόλο όμως που υποστηρίζω και λέω ότι ως ένα σημείο η ιδεολογία παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό που πιστεύω εγώ προσωπικά ότι στο κομμάτι της σεξουαλικής βίας τότε αυτό που προωθείται από το δυτικό κόσμο η ελευθερία αυτή εντός εισαγωγικών που είναι ασυδοσία δεν είναι ελευθερία δημιουργεί τέτοια αποτελέσματα Ο wa sallam wa 'ala Muhammad